Λοιπόν, εντάχει να σας πω ότι στέλνετε mail στο Ελένη 3 για τα δώρα από τον Yves Saint Laurent, του οίκου Yves Saint Laurent. 10 τυχερές θα κερδίσουν από ένα τέτοιο δώρο. Στα λεπτομέρειες θα μπω σε λίγο. Και στο Ελένη, έλαρε ένα, τα 4 ζευγάρια μποτίνια που έχουμε εδώ από την εταιρεία ΝΑΚ και θα παρουσιάσουμε σε λίγο. Εμείς όμως μιλάγαμε για το θέατρο. Θέατρο, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Ένα τέτοιο μαγαζί με τέτοιο έτσι, ωραίο λαϊκό πρόγραμμα, γιατί λαϊκό λέγεται σχήμα. Θέατρο. Γιατί να λέγεται θέατρο. Πάντα έχει κάτι δίκιο. Ελληνικότατο. Κάνα μπαμπάμ να κάνει να το καταλαβαίνουμε. Πάντα το θεατράρα. Και να πω ότι το. Όχι, λέγαμε να ανταλλάξουμε εντελώ το όνομα, αν δεν σε. Ναι, βέβαια. Ρε παιδί μου, τύπου ξημερώματα. Τύπου. Μαχαιρώματα. Τα μαχαιρώματα, πού ήταν. Θέλω να σας πω ότι το θέατρο. Εγώ το είπα έτσι για να κρατήσουμε λίγο και την ποιότητα, να βάλουμε και το λαϊκό. Και έχει κλασικά λαϊκά σχήματα. Δεν είναι ότι έχει κάνει ποτέ ένα πρόγραμμα pop, ας πούμε. Πώς το βάφτισε έτσι. Δεν ξέρω, πάρτε λίγο τον ιδιοκτήτη γιατί αφολοκοβόμαστε εδώ. Νονός, Ελένη, ο νονός. Πάμε να δούμε το βίντεο από χθες το βράδυ, λοιπόν. Και καλή αρχή να τους ευχηθούμε. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πρεμιέρα για ένα δυνατό λαϊκό σχήμα και η διασκέδαση στο κόκκινο. Βασίλης Καράς, Πάολα και Παντελής Παντελίδης γέμισαν ασφυκτικά το μαγαζί, ξεσήκωσαν το κοινό και όλοι είπαν ότι οι νύχτες μαζί τους θα είναι απολαυστικές. Το λαϊκό τραγούδι άρχισε να παίρνει εκδίκηση. Άρχισε να γυρνάει ξανά, δεν μου αρέσει η λέξη μόδα, να ξαναγυρνάει στην οικογένεια, στον κόσμο. Συνεργασία με Πάολα και Παντελίδη. Δεν νομίζω να είναι φαινόμενο. Ο Θεός χαρίσει σε όλους μας από ένα Στέφανο. Αυτός ανακάλυψε τον Στέφανο του. Παόλα, αυτή όντως είναι ένα φαινόμενο, παιδιά, είναι φαινόμενο, είναι αστέρι. Όταν σου πρότεινα να βάλεις αυτό το ρούχο, τι είπες? Καλά, δεν έχω πρόβλημα εγώ, εντάξει, όλα καλά. Μου αρέσει κάτι που είναι extreme, όντως. Τώρα, ναι, κάποιες φορές είναι πραγματικά όμορφο, κάποιες φορές είναι και kitsch. Αν το αισθάνομαι, ας πούμε, το φοράω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λαϊκά τραγούδια τραγουδάω γιατί πρώτον τα αγαπώ, αλλά βοηθάει πολύ ο λαιμός μου. Θα μπορούσα να πω και άλλα τραγούδια, άλλο είδος μουσικής, αν θέλεις. Η όμορφη κόρη σου, η Παολίνα, είναι εδώ απόψε. Η αλήθεια είναι ότι έρχεται συχνά. Γουστάρει αυτή στα μαγαζιά μας. Όχι, σήμερα δεν είναι εδώ. Το σπίτι, τι σου λέει η Παολίνα? Α, δεν μου λέει τίποτα. Τραγουδάει. Τραγουδάει, χορεύει. Ίδια είστε, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ να είμαστε ίδιοι. Καλή δουλειά, είστε ίδιες. Από ό,τι φαίνεται τελικά ο άντρας μου είχε φιλική συμμετοχή. Προχωρά.
προχωράμε και ελπίζουμε μια μέρα να φτάσουμε και τον Καρά. Από γυναίκα έχεις πληγωθεί? Φυσικά και εγώ. Ποιος δεν έχει πληγωθεί? Όλα τα τραγούδια οι γυναίκες γράφονται. Τα τραγούδια που γράφουμε συνήθως έρχονται μετά από κάποιον χωρισμό. Τουλάχιστον εγώ συνήθως έτσι επηρεάζομαι και έτσι το ξεπερνάω κιόλας.